κόμματα και πολιτικοί κυνηγούν ουσιαστικά, η λέξη κυνηγό είναι δική μας, την κυρία Γιορκάτση. Έχουμε από την άλλη την ίδια την κυρία Γιορκάτση, η οποία σήμερα στην κεντρική φέρεται ότι είπε πως όχι μόνο δεν παρατείται, αλλά προγραμματίζει και για την επόμενη περίοδο βάζει στόχους. Έχουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να αποτείνεται σήμερα και επισήμως στο Γενικό Εισαγγελέα και διαρωτάται κάποιος πού είναι δυνατόν να οδηγήσει αυτή η κατάσταση, κύριε πρόεδρε, που είναι, έχω την εντύπωση, πρωτοφανής. Όλα αυτά ήρθαν σε μια περίοδο που δικαιολογημένα υπάρχει μια επαξίωση στους θεσμούς και στο σύστημα γενικότερα, κύριε Ποταμίτη. Πολύ φοβούμαι πως αυτή η υπόθεση, κινδυνεύουμε με αυτή την υπόθεση να ξεχυλήσει το ποτήρι. Γι' αυτό και χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί, όσο μπορούμε να συμβάλλουμε να υπάρχει ένας ήρεμος πολιτικός λόγος, να ακούνται οι διάφορες απόψεις. Η κατάσταση είναι εκρηκτική, θα έλεγα, ναι, και, είναι, και δεν χρειάζεται, ναι, να την οξύνουμε περισσότερο. Ναι, χαρακτηρίζεται την κατάσταση εκρηκτική και αμέσως πριν ότι είναι ποτήρι που κινδυνεύει να ξεχυλήσει. Ναι. Και να γίνει τι, κύριε Πρόεδρε, δηλαδή. Φτάσαμε σε μια οριακή κατάσταση απαξίωσης των πάντων. Κύριε Ποταμίτη, ξεκινώντας και για το αυτονόητο, ουδής άμυρος ευθυνών και αναλαμβάνει ο καθένας το μερίδιο της δικής του ευθύνης. Χθες είχε μια δημοσκόπηση η εφημερίδα Φιλελεύθερος για τη δικαιοσύνη. Ένα θεσμό που τον είχαμε ψηλά. Αλλά προσέξτε, ενώ ήταν καθολικό το αίτημα που εκδήλωνε το περιδικαίου αίσθημα του λαού για την τιμωρία των ενόχων, και εκεί που υπήρξαν τιμωρίες, η μειοψηφία της κρίνει ικανοποιητικές και η πλειοψηφία δεν τις θεωρεί ικανοποιητικές. Άρα το πρόβλημα, εάν κάποιος επικεντρωθεί στην κεντρική, κάνει λάθος αναγνώση. Πού είναι το πρόβλημα το δικαίωμα? Όχι. Δεν είπα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα εκεί. Απλώς θέλω να... και προσέχω την κάθε λέξη. Το πρόβλημα είναι γενικότερο. Και πρέπει να μας προβληματίσει. Δεν έμεινε αξιόπιστος θεσμός. Ούτε θεσμός εκτελεστικής εξουσίας, νομοθετικής, δικαιοσύνης, δικαστηρίων. Μια αυτοκριτική από όλους χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε. Όσον σας αφορά, η δική σας αυτοκριτική ποια είναι? Κύριε Ποταμίτη, ηγούμενος κόμματος που είναι εδώ από το 1976. Κυβέρνησε και στο παρελθόν, κυβέρνα και σήμερα. Αλλά και είχε μία παρουσία στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα τελευταία 34 χρόνια, από το 1981. Δεν μπορεί να είμαστε άμυροι ευθυνών. Και στη πλήστη από αυτή την περίοδο, κυβερνώντας ή αντιπολιτευόμενοι, παραμέναμε για μακράν διάρκεια το μεγαλύτερο κόμμα. Δεν θεωρώ ότι δεν έχουμε ευθύνες, όμως αυτό το παραδεχόμαστε όλοι. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Πώς μπορούμε να βγούμε από αυτό το τέλμα?
για να δημιουργήσουμε ελπίδα και προοπτική. Αν μπορούμε να στείλουμε αυτά τα μηνύματα, γιατί είναι μίζερο. Καθημέρα στη λάσπη, είναι μίζερο κάθε μέρα στο χτες, είναι εγκληματικό μια χώρα να μην έχει όραμα. Θα έρθω στο ειδικό. Είπαμε τις θέσεις μας σε όλα τα πολιτικά κόμματα. Ότι έχει πληγεί η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη. Όλοι ξεκαθαρίσαμε τις θέσεις μας εδώ και μέρες. Η επανάληψη εκκλήσεων δεν θεωρώ ότι προσθέτει οτιδήποτε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πήρε την απόφαση. Την ανακοίνωσε ψες και σήμερα έστειλε επιστολή στο Γενικό Εισαγγελέα. Η διαδικασία έχει πάρει το δρόμο της. Περαιτέρω δηλώσεις θεωρώ ότι τίποτα δεν μπορούν να προσθέσουν. Να ευχηθούν να έχουν μια αίσια κατάληξη αυτές οι προσπάθειες και η απόφαση του Προέδρου για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Όμως, την ίδια ώρα, κύριε Ποταμίτη, και θα μιλήσω γενικότερα και θα έρθω ειδικότερα, σε όλες τις χώρες του κόσμου, στις σύγχρονες δημοκρατίες, υπάρχουν τα check and balances. Στην Κυπριακή Δημοκρατία, αυτός ο μηχανισμός ελέγχου δεν ήταν μεταξύ εξουσιών, αλλά λόγω του δικοινοτικού χαρακτήρα, ακόμα και του συντάγματος του 1960, τα check and balances, οι μηχανισμοί ελέγχου, ήταν μεταξύ αξιωματούχου από την ελληνοκυπριακή κοινότητα και αξιωματούχου από την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Από το 1963, με την απόσυρση των Τουρκοκυπρίων, δεν υπάρχουν αυτοί οι μηχανισμοί ελέγχου. Και για τους ανεξάρτητους αξιωματούχους μιλώ. Ως το 1963 υπήρχε Τουρκοκύπριος υποδιοικητής και υπήρχαν συναπόφαση για σημαντικά ζητήματα. Έκτοτε, όποιος διοριστεί διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας είναι ένας αυτοκράτορας. Πάντως, δεν ξέρω αν ήταν πάντα αυτοκράτορας, αλλά πάντως, κύριε Πρόεδρε, δεν θεωρείτε ότι είχαμε πάντοτε αυτά τα προβλήματα. Αντίθετα, είχαμε περιπτώσεις, περιόδους που είχαμε διοικητές, οι οποίοι τουλάχιστον στα μάτια του κόσμου φαίνονταν να συνεργάζονται, να βρίσκουν τον τρόπο με τους εκάστοτε πρόεδρους. Ας πάρουμε τις τρεις τελευταίες περιπτώσεις. Όχι, πάρτε τις προηγούμενες, τα παραδείγματα που σας λέω. Πράγματι, οι τρεις τελευταίες περιπτώσεις έχουμε επανάληψη του ιδίου φαινομένου. Ναι. Και εσείς λέτε, ευχόμαστε να υπάρχει αίσιο τέλος με βάση την προσφυγή στην δικαστική διαδικασία. Και αν δεν υπάρξει εκεί, τώρα όπως είμαστε, επιτρέψτε μου να το θέσω, κύριε Πρόεδρε, τώρα όπως είμαστε έχουμε ξανά, προσπαθούμε να βγούμε από την οικονομική κρίση, προσπαθούμε να διαρθρώσουμε τα δάνεια, προσπαθούμε να μειώσουμε τα επιτόκια, προσπαθούμε να δούμε ποιος ευθύνεται για την κατάρτιση της οικονομίας, προσπαθούμε να κάνουμε έρευνες. Εδώ ο ρόλος ορισμένων, εκτελεστική εξουσία, επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας, είναι άκρος κρίσιμος. Αν αυτοί δεν συνεργάζονται μεταξύ τους, και ιδίως εδώ και πέρα ενδεχομένως και να μην μιλούνται, δεν ξέρω, πώς θα γίνουν όλα αυτά. Αυτό είπα. Εύχομαι να έχει αίσια κατάληξη αυτή η διαδικασία που ξεκίνησε. Μη είμαστε σε άδεια έξοδο πάλι. Εάν το δικαστήριο κρίνει διαφορετικά. Μπορεί να είμαστε σε χειρότερη κατάσταση. Μάλιστα. Όχι, θα είμαστε σε χειρότερη κατάσταση. Αλλά έρχομαι στο θέμα που άρχισα να αναπτύσσω. Πρέπει να κάνουμε μηχανισμούς συλλογικής και εταιρικής διακυβέρνησης. Δεν θα ανακαλύψω τον τροχό, κύριε Ποταμίτη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γνωρίζουμε τον Τράκη, αλλά ο Τράκη δεν αποφασίζει από μόνος του.
Έχει ένα governing council. Έχει ένα κυβερνητικό συμβούλιο που συναποφασίζω. Συμβούλιο διακυβέρνησης. Συμβούλιο διακυβέρνησης. Η Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας, η Bundesbank, δεν αποφασίζει από μόνο στο κεντρικό τραπεζί της. Υπάρχει ένα συμβούλιο που συναποφασίζουν. Άρα θα πάτε νομοθετικά. Λέω ότι επιτέλους πρέπει να αλλάξουμε το νομοθετικό πλαίσιο. Δεν μπορεί να διορίζεις ένα άνθρωπο. Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Και να νιώθει ως αυτοκράτορας. Αποφασίζει και διατάττει. Δεύτερο. Εκεί στο διορισμό έγινε λάθη. Έπρεπε να υπάρξει. Θα επανέλθω. Να ολοκληρώσω. Το δεύτερο μεγάλο θέμα που ευλόγως δημιουργήθηκαν τα ερωτηματικά για τη διαχείριση της πρώην λαϊκής. Κάναμε ένα νόμο όταν μας έβαλαν τα δυο μας πόδια σε ένα παπούτσι μέσα σε μερικά λεπτά να ψηφίσουμε τον νόμο περί εξυγίανσης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όταν ήταν στα συρτάρια για μερικούς μήνες και γνωρίζαμε ότι σε μερικές ώρες κατέρρεε η Λαϊκή Τράπεζα. Οι νόμοι περί εξυγίανσης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που δίδουν εξουσίες στην αρχή εξυγίανσης είναι για να βάζεις ένα τραπεζικό ίδρυμα υπό εξυγίαση για μερικές μέρες, κύριε Ποταμίτη. Εμείς έχουμε τραπεζικό ίδρυμα υπό εξυγίανση εδώ και 2 χρόνια. Απαράδεκτο. Δεν υπάρχει άλλο παγκόσμιο προηγούμενο. Και έχουμε. Τι φταίει, κύριε Νεοφίτου. Η αρχή εξυγίανσης είναι διορισμένη. Μα δεν είναι δουλειά της, κατά την άποψή. Δεν έκανε τη δουλειά της. Θεωρήθηκε και της εδόθηκε εντολή να είναι η δουλειά της και τελικά δεν την έκανε. Όχι, κύριε Ποταμίτη. Κύριε Ποταμίτη, δεν είναι η ώρα που να λέμε τι είπε ο Α, ο Β, ο Γ, πέρσι, πρόπερσι, χθες. Αυτά είναι στο παρελθόν. Τι είναι αυτοί που δικαιούνται να διαχειριστούν την περιουσία τους. Οι διορισμένοι ή σε αυτούς που ανήκει η περιουσία. Μα ποιος διόρισε την αρχή εξυγίανσης. Α, στην αρχή εξυγίανσης. Και τη διαχείριση. Okay, ερωτώ. Και δεν είναι ρητορικό, ουσιαστικό. Αυτός που έχει το δικαίωμα να διαχειριστεί την περιουσία του είναι ο κάτοχος της περιουσίας. Και όχι τρίτη. Εάν η Λαϊκή δεν ήταν τράπεζα, κύριε Ποταμίτη, και ήταν μια άλλη εταιρεία, με βάση τον νόμο περί εφόρου εταιριών, οι πιστωτές της θα έκαναν γενική συνέλευση, θα διόριζαν τον δικό τους νομικό σύμβουλο και τον διαχειριστή για να προσπαθήσουν να πάρουν μέρος από το λαβύν τους. Ναι, επιτρέψτε μας να σας πω άλλη μια σκέψη συμπληρωματική, θεωρούμε, αυτή που καταθέτεται. Όταν είναι μια ιδιωτική εταιρεία με ιδιώτες και όλα είναι ιδιωτικά μια χαρά, αντιμετωπίζεται κατά ιδιωτικών τρόπων. Όταν όμως μια εταιρεία ιδιωτική, όπως ήταν η Λαϊκή Τράπεζα, φτάνει εκεί που φτάνει και είναι όλων των Κυπριακών δημόσιων οι πολίτες, εμείς που βάλαμε τη ράχη μας από κάτω για να στηρίξουμε και τη μια και την άλλη και την τρίτη τράπεζα, και όλοι εμείς πληρώνουμε, τότε ενδεχομένως να έχει ρόλο εν μέρη και το δημόσιο. Όχι, κύριε Ποταμίτη. Γιατί, κύριε Ποταμίτη, κάνετε ένα λάθος. Διότι, αν δοθεί, αφού μπήκε η ράχη όλων των πολιτών από κάτω, να δοθεί πάλι σε ένα τμήμα ιδιωτών και αν χαθεί, πάλι θα πληρώσουμε εμείς. Κύριε Ποταμίτη, δυστυχώς. Το 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ που εκ των υστέρων αποδεικνύεται ότι ενδεχομένως κάποιοι να μην μας είπαν την αλήθεια στην Βουλή και να βάλαμε 1,8 δισεκατομμύρια με την πιθανότητα η Λαϊκή Τράπεζα τον Ιούνιο του 2012 να μην ήταν φερέγγια, αυτό το 1,8 δισεκατομμύρια διαγράφηκε. Τον Μάρτιο του 2013 το 1,8 δισεκατομμύρια που βάλει το Κυπριακό κράτος, δηλαδή οι Κύπροι φορολογούμενοι, δεν υπάρχει. Ναι, δεν υπάρχει από πού εννοείται. Διότι διαγράφηκαν οι μετοχές των παλαιών μετόχων, κύριε Ποταμίτη. Οι μόνοι που σήμερα είναι πιστωτές είναι οι κουρεμένοι καταθέτες της Λαϊκής και όσοι έχουν απαιτήσεις ή έχουν να λάβουν
οποιασδήποτε χρήματα από την πρώην λαϊκή. Άρα οι μέτοχοι, άρα το Κυπριακό κράτος που είχε μετοχές μέχρι τις αρχές του Μάρτη του 2013 δεν έχει μετοχές πλέον. Διότι κατέρευσε, χρεοκόπησε η τράπεζα και διαγράφηκαν οι μετοχές του κράτους. Γι' αυτό και... Και τα δάνεια όλα αυτά που πήραμε για τις τράπεζες και τις ανακεφαλαιοποιήσεις... Θα τα πληρώσει ο Κυπριακός λαός. Μάλιστα. Είναι γι' αυτό που λέω ότι ενδεχομένως να έχει και αυτός κάποιο λόγο. Όχι. Δεν λέω να πάει στο δημόσιο. Οι πιστωτές στη λαϊκή σήμερα έχουν τον πρωτεύοντα ενδεχομένως ρόλο. Είναι κουρεμένοι καταθέτες και οποιοδήποτε έχουν να παίρνουν από την πρώην λαϊκή. Μάλιστα. Γιατί δεν λύνουμε αυτό το απλό πράγμα, να δώσουμε τη διαχείριση και αρχίζουμε τις συνωμοσιολογίες. Υπάρχουν σκοπιμότητες για ποιος δικηγόρος μπήκε, ποιος δικηγόρος βγήκε, είναι για να εξυπηρετηθεί ο Α επιχειρηματίας, είναι να γλιτώσει η προηγούμενη διοίκηση της λαϊκής. Να δώσουμε τη διαχείριση τάχιστα. Να βρούμε τρόπους, αν υπάρχουν νομοθετικά κολλήματα, να τα διορθώσουμε. Και οι πιστωτές να αναλάβουν την ευθύνη και της διεκδίκησης των χρημάτων τους, αλλά να αναλάβουν και την υποχρέωση των οποιονδήποτε αποτελεσμάτων της διαχείρισης. Και όχι να συνεχίζεται όλη αυτή η συνωμοσιολογία που έχει διαλύσει τον τελευταίο ιστό που υπάρχει σε αυτή την κοινωνία. Κύριε Νοφίτο, έχετε περιγράψει μια πολύ έτσι ζωφερή κατάσταση, ιδίως στην αρχή της τοποθέτησής σας, για το ότι δεν υπάρχει πλέον εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, σε διάφορους θεσμούς. Υπάρχει απαξίωση και στην εκτελεστική εξουσία και στην νομοθετική και στη δικαστική και σε όλες τις εξουσίες ανεξάρτητους θεσμούς κτλ. Και διερωτάται κάποιος πώς σας φαίνεται η πρόταση αυτή του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος για πάυση και της Βουλής να αυτοκαταργηθεί, δηλαδή να υποβάλει παραίτηση και να υπάρξουν εκλογές για να υπάρξει και κάποιο είδους μορφή κάθαρσης. Αν αυτή είναι η λύση. Κύριε Ποταμίτη, είμαστε ένα κόμμα που δέχεται την άλλη άποψη και είναι και η διαφορετικότητά μας με άλλους πολιτικούς χώρους. Έχει μια άποψη ο συνάδελφος ο Νίκος ο Τωρναρίτης. Εάν θέλει, μπορούμε να τη συζητήσουμε στα συλλογικά όργανα του κόμματος, να δούμε τα σύν και τα πλήν και να πάρθει μια συλλογική απόφαση. Είπε ακόμα δύο πράγματα ο Νίκος ο Τωρναρίτης, η οριζόντια ψηφοφορία και ασυμβίβαστο. Αυτές είναι θέσεις πολιτικής που πάρθηκαν από τα συλλογικά όργανα και θα καταθέσουμε ως κόμμα πρόταση νόμου για την οριζόντια ψηφοφορία, όπως επίσης και το θέμα του ασυμβιβάστου, γιατί πρέπει να τεθεί ένα τέρμα με θεσμικό τρόπο. Από εκεί και πέρα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι εάν σήμερα διαλυθεί η Βουλή, θα είναι για το υπόλοιπο της θητείας. Δηλαδή για... Δηλαδή να κάνουμε εκλογές τώρα και να κάνουμε και τον Μάιο του 2016. Για ένα χρόνο βασικά. Για 18 μήνες. Μιλώ για τώρα, εάν σήμερα διαλυθεί η Βουλή. Σήμερα που λέμε, αν διαλυθεί η Βουλή. Αλλά αυτά είναι τεχνικά ζητήματα. Δεν υπάρχει κανένας που πρέπει να νιώθει κολλημένος με την καρέκλα. Και όλα αυτά είναι θέματα που μπορούμε να τα συζητήσουμε με το βέβαιο και το σίγουρο ότι στο Δημοκρατικό Συναγερμό μπορεί να έχουμε χίλια άλλα προβλήματα, όπως έχουν όλα τα κόμματα σε αυτή τη μεγάλη κρίση. Εσωστρέφεια δεν είχαμε, δεν έχουμε και δεν θα επιτρέψουμε να έχουμε. Είμαστε ένα ανοιχτό κόμμα. Το έθεσε πάντως στην κοινοβουλευτική ομάδα, λέει. Πιθανώς εγώ δεν ήμουν παρόν. Αλλά αυτό δεν είναι, είναι δευτερεύον ζήτημα. Έχουμε τα συλλογικά όργανα γιατί εάν θα πάρθει μια πολιτική απόφαση για να πάμε σε εκλογές βουλευτικές που σας είπα, αν σήμερα, αν την ερχόμενη Πέμπτη αποφασίσουμε να διαλύσουμε τη Βουλή, θα είναι για το υπόλοιπο της θητείας. Και θα πρέπει το Μάιο του 2016 να ξανακάνουμε εκλογές. Αλλά λέω ότι αυτό το ζήτημα είναι άκρος πολιτικό
Και αν θέλει οποιοδήποτε στέλεχος να το συζητήσουμε στο πολιτικό γραφείο, να το συζητήσουμε mm-hmm. και να πάρουμε πολιτική απόφαση, δεν αφορά μόνο την κοινοβουλευτική ομάδα, είναι μείζον πολιτικό θέμα. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μας κλείνοντας να σας ρωτήσουμε σε σχέση και με διάφορα υποερωτήματα που θέσαμε πριν για την επιλογή της κυρίας Γιορκάτζη, για διάφορα πράγματα. Πώς αποτιμάτε μέχρι στιγμή την πορεία της διακυβέρνησης Αναστασιάδη, με δύο λόγια? Είμαι από τις εξαιρέσεις στον παγκόσμιο κανόνα που μια χώρα βαθμολογείται αρκετά καλά, όχι μόνο από διεθνείς οίκους, όχι μόνο από αξιολογήσεις, αλλά και από την ίδια την αγορά. Κύριε Πονταμίτη, μπήκαμε και ασχολούμαστε με την εσωτερική λάσπη, αυτό το τέλμα, αυτή την απαξίωση, την ώρα που η χώρα κερδίζει την εμπιστοσύνη των αγορών μέσα σε 2 χρόνια. Κανείς δεν μπήκε στον κόπο τις τελευταίες μέρες να κοιτάξει τα ταμπλό των διεθνών αγορών. Το σπρέτ του κυπριακού ομολόγου καταγράφει ιστορικά χαμηλά ρεκόρ. Ακόμα και σε περίοδο, κύριε Ποταμίτη, οικονομικής ευμάρειας και οικονομικής ανάπτυξης. Στη δευτερογενή αγορά, το κυπριακό δεκαετές ομόλογο είναι κάτω από το 4%. Είναι κάτω από το 3,9%. Και ακόμη η χώρα δεν έχει πρόσβαση στην ποσοτική χαλάρωση που αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και θέλω μέσα σε αυτό το βούρκο να μιλήσω για το αύριο αυτής της χώρας. Εάν ξεπεράσουμε τις επόμενες μέρες αυτό το θέμα που ταλαιπώρησε και τη Βουλή και την κοινωνία, τις εκποιήσεις και την αφαιρεγκαιότητα, έρθουν τον Απρίλιο για αξιολόγηση οι δανειστές μας. Η αξιολόγηση πιστεύω ακράδαντα πως θα είναι θετική. Πιστεύω ακράδαντα και γράψτε τις εκτιμήσεις μου, κύριε Ποταμίτη. Θα έχουμε αναβαθμίσεις από τους οίκους αξιολόγησης. Θα φύγουμε από την κατηγορία των σκουπιδιών που έχουμε μπει τα τελευταία 6-7 χρόνια. Και τον Μάιο του 2015, όχι τον Μάιο του 20 ή του 16 ή του 25, τα σπρέτ του κυπριακού ομολόγου, η δική μου εκτίμηση πιθανόν να είναι πέριξ του 3%. Και δεν θα αποκλείσω να πέσουμε και κάτω του 3%. Πράγμα το οποίο μας οδηγεί στις αγορές. Πανηγυρικά στις αγορές, κύριε Ποταμίτη. Και ένα μήνυμα ότι η Κύπρος βγαίνει από το βάλτο. Βγαίνει από τα προβλήματα, κερδίζει την αξιοπιστία των αγορών. Με βάση τις εκτιμήσεις που μας λέτε. Ξέρετε, απλώς να σας πω, πανηγυρίζαμε στην Κύπρο και νιώθαμε δικαίως υποχρεωμένοι από την φίλη χώρα τη Ρωσία. Γιατί μας δάνεισε το 2011 2,5 δισεκατομμύρια με επιτόκιο πόσο, κύριε Ποταμίνη, θυμάστε, 4,5%. Και θα βλέπουμε στο ταμπλό τον Μάιο, στη δευτερογενή αγορά, τα ομόλογά μας πέριξ του 3%. Και αντί να επικεντρωθούμε στον εθνικό στόχο, να τραβήξουμε τη χώρα μπροστά, να δημιουργήσουμε ελπίδα και προοπτική, να δούμε πώς βάζουμε εθνικές στρατηγικές της οικονομικής ανάπτυξης για να λυθούν και τα προβλήματα της πραγματικής οικονομίας, κάθε μέρα μέσα στη λάσπη, μέσα στο τέλμα, και στέλνουμε τα χειρότερα μηνύματα στην κοινωνία. Άρα, με βάση τις εκτιμήσεις σας, μπορούμε να ξεφύγουμε πλέον από το μνημόνιο και εντός του δευτέρου εξαμήνου αυτού του έτους. Αν μέχρι τον Μάιο μπορούμε να βγούμε αγορές, αυτό σημαίνει ότι μας επιτρέπεται να βγούμε από το μνημόνιο, αν το επιθυμούμε. Τον Μάιο, κύριε Ποταμίτη, εδώ σε αυτό το στούτιο, για να αξιολογήσουμε αυτά που σας είπα, και τον Μάιο να πούμε για τα επόμενα. Μάλιστα.
Καλώς. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε για την παρουσία σας. Καλά να είστε. Λοιπόν κυρίες και κύριοι,